Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή σε FTCAR. Γιάννης Αντωνόπουλος, Στάθης Κοτσάνης πίσω στο μικρόφωνο. Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον καλό φίλο, συνάδελφο, αδελφό από Αθήνα, Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε όλοι καλά και όρθιοι. Ναι, αυτό όντως. Να είμαστε καλά. Από εκεί ξεκινάμε, Τάσο μου, από εκεί ξεκινάμε. Πώς πάνε τα πράγματα στα Αθήνας? Κοίταξε, εδώ θεωρητικά είναι σφιγμένοι όλοι, αλλά στον δρόμο τους βλέπω. Εντάξει, λοιπόν, και τρίμερο ρε φίλε, να χαρούμε λίγο το τρίμερο. Τι να χαρείς όταν σου λέει τώρα, όταν βλέπεις ανθρώπους και κυκλοφορούν χωρίς μάσκες μετά από ένα χρόνο, τι να πεις τώρα? Άσε τώρα, μην πιάσω αυτή την κουβέντα, γιατί θα τελειώσουμε μεθαύριο και δεν θα έχουμε τελειώσει. Δεν θα έχουμε τελειώσει, αυτό είναι το κακό. Ας τα να πάνε. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το οποίο ετοιμάζεις, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για θέμα δική ασφάλεια, για τα παιδιά. Πάμε λίγο να μας πεις λοιπόν εσύ. Βέβαια, το τι γίνεται. Κοίταξε. Παιδιά, να σας πω κάτι, είναι μια ιδέα εδώ και 4 χρόνια, την οποία την είχαμε με τη γυναίκα μου βασικά, να σου πω την αλήθεια, έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Και βέβαια η κουβέντα ξεκίνησε γιατί είδα ότι δεν κάνει κανένας πρακτική. Κάνουν όλη μια θεωρία και την πρακτική την έχουν ξεχασμένη. Τι σκεφτήκαμε? Σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι βιωματικό για την οδηγική ασφάλεια των παιδιών του Δημοτικού. Να ξεκινήσουμε από το Δημοτικό, γιατί από ό,τι μιλώντας με πολλούς ψυχολόγους και με ανθρώπους ειδικούς του χώρου της εκπαίδευσης, που είναι και για ειδικές ανάγκες, για παιδιά με ειδικές ανάγκες, είδα ότι, καλά, υπάρχει τελείως άγνοια στα παιδιά τι εστί οδηγική ασφάλεια, έτσι, δεν το συζητάμε. Είμαστε από τις χώρες που δεν υπάρχει καν στα σχολεία αυτό το πράγμα. Θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, στο θα είμαστε. Σωστά. Και τι κάναμε? Εμείς σκεφτήκαμε ότι η οδηγική ασφάλεια είναι αποτέλεσμα, ας το πω έτσι, παιδείας. Έτσι. Γι' αυτό έτσι και ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το πρώτο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Τα παιδιά θα μάθουν πως πραγματικός πολιτισμός είναι να έχουμε σωστή συμπεριφορά ως πεζί. Πρώτα ως πεζί και αμέσως μετά ως οδηγία απέναντι σε όλους τους συνανθρώπους. Τι κάνουμε? Κάνουμε εκμάθηση, επεξήγηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, του γνωστού COC, γιατί κάποιοι χάρη πλάκα αυτό λένε COC Eclair, έτσι, λοιπόν, και κατανόηση του κινδύνου και της ατομικής ευθύνης που έχουμε σαν οδηγοί και σαν πεζοί. Δηλαδή, ασφαλή οδήγηση, εκπαίδευση στην τάξη, οδηγική ασφάλεια, τους μαθαίνουμε τα θύματα, ποια είναι η διαδικασία. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν και να κατονούν τους κινδύνους, αλλά βεβαίως και την ατομική ευθύνη ως πεζοί και οδηγοί. Αυτό το θεωρούμε δεδομένα. Τι κάνουμε? Πάμε στα δημοτικά σχολεία. Ήδη έχουμε πάει, προλάβαμε και πήγαμε σε 3 πριν μας κλείσει το lockdown του Οκτωβρίου. Και το κάναμε και μείναν τα παιδιά ενθουσιασμένα, οι δάσκαλοι, αλλά και οι άνθρωποι που μας πήγαν, οι εταιρείες δηλαδή που πληρώσανε για να πάμε εκεί. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε? Πάμε στο σχολείο, συνεννοημένα βέβαια και καταλαβαίνεις, συγχρονισμένα, με πρόγραμμα, και τα παιδιά κάνουν 1 ώρα θεωρία. Εκεί μαθαίνουν τα βασικά σήματα, μαθαίνουν το φανάρι, μαθαίνουν βασικά την πρώτη ιδέα πώς περπατάμε στο δρόμο. Κάνουν ένα διάλειμμα το 5-10 λεπτά που κάνουν στο σχολείο τους και μετά έρχονται σε μια ειδική πίστα που έχουμε ετοιμάσει εμείς, η οποία έχει μήκος 16x32 μέτρα, είναι ακριβώς ένα γήπεδο μπάσκετ, όπου εκεί φτιάχνουμε μια πίστα και έχουμε ηλεκτρικά οχήματα, όπως σας το λέω παιδιά, ηλεκτρικά οχήματα τα οποία είναι like Porsche, στα οποία βάζουμε τα παιδιά 1-1 ή 2-2, ανάλογα την δυσκολία, την ευκολία που πρέπει να κάνουν, οδηγούν μέσα στην πίστα οδηγούν τα αυτοκίνητα μέσα στην πίστα με στόχο αυτά που έχουν μάθει, τα σήματα, τα φανάρια. Εμείς απ' έξω, σαν εκπαιδευτές, σαν βοηθοί σε αυτή την κατάσταση, τι κάνουμε? Έχουμε ένα remote control του κάθε αυτοκινήτου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όταν ο μικρός ή η μικρή κάνει λάθος, τον σταματάμε και αμέσως πάμε και το εξηγούμε ποιο είναι το λάθος. Έτσι πιστεύουμε, ειλικρινά το λέω, και όχι ότι επειδή είμαστε μια ομάδα 12 άτομα που κάνουμε αυτή τη δουλειά, που ευελπιστώ σύντομα θα γίνουν πολύ περισσότεροι, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι έτσι, κάνοντας τα παιδιά τη θεωρία και αμέσως μετά μπαίνοντας να κάνουν την πρακτική σε μια πίστα που φτιάχνουμε εμείς, με όλα τα σήματα, τα βασικά σήματα της οδικής ασφάλειας, έχει πάρκινγκ, έχει... Καταρχάς, ξέχασα να πω κάτι πολύ σημαντικό, συγγνώμη. Σας πήρα μονότερμα. Δεν πειράζει, αλλά σας το λέω όλο για να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Μετά. Τα αυτοκίνητα έχουν προδιαγραφές κανονικού αυτοκινήτου. Δηλαδή, ζώνες ασφαλείας, φώτα, κόρνα, φλάς, καθρέφτες, τα πάντα, ζώνες 2 σημείων που πιάνουν κανονικά στη μέση, ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνουν τα παιδιά, κάθονται, κάνουν κανονικά τη διαδικασία πως μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο.
Και σκεφτείτε το αυτό πως, που είμαστε άνθρωποι της πιάτσας σαν δημοσιογράφοι του χώρου. Σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά όταν θα πάνε 17-18 που θα μπορούν να οδηγούν, τι αυτοκίνητα θα οδηγούν παιδιά? Ηλεκτρικά. Κατά 90% θα οδηγούν και κάποια άλλα αυτοκίνητα θα είναι συμβατικά. Θα είναι όμως σαραβαλάκια, με την καλή έννοια το λέω. Με ποια έννοια το λέω το σαραβαλάκια? Με την ότι μπορεί να, ο γονέας να μην έχει, να έχει ένα αυτοκίνητο 10-15 χρόνων και να μην έχει καταφέρει να το αλλάξει. Καταλαβαίνετε τώρα, λόγω οικονομικών εννοώ, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Να μην έχει καταφέρει να το αλλάξει. Οπότε το παιδί θα πρέπει να μάθει στο αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο δεν θα είναι καινούριο. Άρα πρέπει να έχει αποκτήσει όλη τη θεωρητική και την πρακτική βεβαίως κατάσταση του τι εστί αυτοκίνητο ηλεκτρικό και μη, γιατί τα παιδιά του δημοτικού θα κάνουν σε μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου θα κάνουν σε κανονικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία και εκεί βεβαίως θα υπάρχει remote control, γιατί δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει με 40 και να κάνει, ας πούμε, διάφορα. Η ταχύτητα που αναπτύσσουν τα δικά μας αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή είναι μέχρι 8 χιλιόμετρα. Έχουν δύο ταχύτητες για μπροστά και μία ταχύτητα για όπισθεν, που σημαίνει ότι θα κάνουν τα πάντα. Θα παρκάρουν. Εκεί που θα παρκάρουν στην πίστα θα έχουμε ένα πολύ μικρό μπαράκι, θα τους προσφέρουμε ένα χυμό ή λίγο νερό, κάτι για να κάνουν τη διαδικασία ότι παρκάρουν, πάνε στο μαγαζί, τρώνε, πίνουν, που θα είναι ένα νερό, ένα κάτι λίγο, ένα χυμό, και ξαναγυρίζουν στο αυτοκίνητο περνώντας τη διάβαση. Δηλαδή θα κάνουν όλη τη διαδικασία που κάνουμε εμείς οι μεγάλοι. Σας έδωσε έτσι μια εικόνα. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται, πραγματικά δηλαδή, το ότι ακόμα σκεφτήκατε ότι να παρκάρω το αυτοκίνητο και να πάω κάπου να πιω κάτι και να ξαναγυρίσω, να περάσω και τη διάβαση για να πάω με ασφάλεια διάβαση, στο αυτοκίνητο. Φανάρι, τα πάντα. Βέβαια. Αν μπείτε στο site, στο safeonroad.gr, θα δείτε όλη τη δράση που έχουμε. Και εμείς βέβαια λέμε στον κόσμο, μπείτε, δείτε το. Ήδη το έχουμε παρουσιάσει σε περιφέρειες, το έχουμε παρουσιάσει σε δήμους. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πραγματικά, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους δήμους, γιατί ως επιτοπλίστων εμείς εκεί θα απευθυνθούμε, σε δήμους. Υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες θέλουν να μπουν χορηγοί σε αυτό το project, το οποίο θεωρώ ότι πολύ πολύ σύντομα θα είναι πολύ μεγάλο project για τα ελληνικά δεδομένα, και βεβαίως δεν διεκδικώ κάποια πατρότητα επειδή εμείς κάνουμε πρακτική, έτσι δεν υπάρχει. Μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε, αλλά σίγουρα θα βγουν και άλλοι, και καλώς να βγουν, για να μπορέσουμε μέσα σε, θα έλεγα εγώ, σε 2-3 χρόνια να μπορέσουμε να, γιατί τα δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα δεν είναι 5, είναι πάνω από 5.500. Οπότε για σκεφτείτε ότι αυτά τα πράγματα να μπορέσουμε να πάμε σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας θέλει πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ, όντως. Έτσι δεν είναι κάτι που για Γιάννη Βερμεθάριο και τελειώσαμε. Είναι ένα project το οποίο είναι μεγάλο και για πολύ χρονικό διάστημα. Καλό θα ήταν να υπήρχαν άνθρωποι και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Νότια Ελλάδα, οπουδήποτε, να μπορούσαμε να το μοιράσουμε αυτό το πράγμα, να φτιαχτούν διαδικασίες όπως τις έχουμε φτιάξει κι εμείς και να πάμε να το κάνουμε παντού. Ακόμα και εγώ το λέω και το γράφω και το μιλάω σε ανθρώπους, ακόμα και σε ακριτικό μέρος ή σε νησί που μπορεί να έχει ένα παιδί. Θα πάμε και εκεί αν χρειαστεί, βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Πώς το βιώνουν τα παιδιά? Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα μια πλάκα. Στο πρώτο δοκιμαστικό που κάναμε, για να στήσουμε την πίστα με το φορτηγό, με όλα τα υλικά μέσα κτλ., με τον κόσμο που τα παιδιά, να το τρέξουμε κι εμείς, γιατί δεν το είχαμε τρέξει πράξη. Έτσι, πρέπει να το κάνουμε δοκιμαστικά για να το κάνουμε, να το δούμε. Διορθώσαμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, την πρώτη φωνάξαμε παιδιά φίλων. Έτσι, φίλων γνωστών, ξέρετε, για να. Λοιπόν, εκεί που το κάναμε και είχαμε κλείσει ένα χώρο, μια περιοχή παραλιακά που έχει ένα χώρο που μπορούσαμε να το κάνουμε, μέσα σε. Εμείς πριν ξεκινήσουμε και στείναμε πράγματα, μέσα σε περίπου μισή ώρα μαζεύτηκαν πάνω από 300 άνθρωποι. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που ερχόντουσαν να δουν τι είναι αυτό, να τους σταματήσουμε να μην μπαίνουν μέσα στην πίστα. Δεν το φανταστήκαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα μπορούσε να μαζεύτηκε τόσο κόσμο. Όλοι μας λέγανε πού γίνεται αυτό, να έρθουμε να το κάνουμε στα παιδιά μας. Αυτό εμένα, ειλικρινά σας μιλάω, μου έδωσε μια όθηση να βγούμε ακόμα πιο γρήγορα στην αγορά και στην πιάτσα. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται λόγω COVID, έτσι. Σωστά. Όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η διάθεση υπάρχει και από τους γονείς, το βλέπω ευτυχώς, και μ' αρέσει που το βλέπω από νέους γονείς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' άρεσε που ήρθαν και κάποιοι παππούδες με τα εγγόνια που λέγανε Παναγία μου, αυτό θέλω να το κάνω στο εγγονάκι μου, στον Τασούλη μου, στο Γιάννα μου, και λέγανε διάφορα τέτοια, να μάθει 5 πράγματα, γιατί πραγματικά ο κόσμος διψάει για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και εμείς τι κάναμε? Εμείς πήραμε πρότυπα άλλων χωρών. Πήραμε της Αυστραλίας, που είναι έτη φωτός μπροστά.
της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, τα παντρέψαμε με τα δικά μας τα πράγματα, με τη δική μας κουλτούρα, με τη δική μας φιλοσοφία και βγάλαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά, παιδιά, σας ειλικρινά σας λέω, 4 χρόνια, εμείς βγήκαμε στον αέρα ουσιαστικά τον Οκτώβριο του 20, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο του 20, οι σφαλιάρες που τρώγαμε από την κεντρική διοίκηση Ελλάδος για να μπορέσουμε να βγούμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, άστο. Πάμε. Το θέμα τι έγινε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το θέμα τι έγινε. Το τι έγινε πριν, άστο. Ναι, βγήκαμε και είμαστε δυνατοί και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να το δει, να το αγκαλιάσει και τις εταιρείες να μας βοηθήσουν. Γιατί από εκεί ξεκινάς. Αν έχεις, αν έχεις βοήθεια από κάποιες μεγάλες εταιρείες όπως εμφανίζονται, έρχονται, φαίνεται ότι έρχονται, τότε θα πας και εσύ γρήγορα. Θα πάμε πολύ γρήγορα παντού, ας το πω έτσι. Κώστα μου, είναι το πιο σημαντικό όντως η παιδεία να ξεκινήσει από μικρή ηλικία και να το βάλεις μέσα στο μυαλό, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια και μαθαίνουν πολύ γρήγορα πολλά πράγματα. Να μπορέσει να το βάλεις μέσα στο παιδικό του μυαλουδάκι ξεκίνησα. Το πώς πρέπει να κυκλοφορείς στο δρόμο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πριν από 5 χρόνια κατάλαβα πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Γιατί το λέω αυτό, παιδιά. Είδα έναν παππού εδώ στην περιοχή που μένω, στην Αγία Παρασκευή. Είδα έναν παππού που ήθελε να περάσει με τον γονό του, μάλλον τον γονό του ήταν, από τελείως λάθος πλευρά στο δρόμο. Δηλαδή είχε μια διασταύρωση με πέντε δρόμους, και ήθελε ο παππούς να περάσει κάθετα από το σημείο που περνάχαν, ερχόντουσαν οχήματα και από τους 5 δρόμους. Και του λέω του παππού, γιατί πας να περάσει κάθετα ενώ δεν υπάρχει και φανάρι και δεν πάτε από εδώ και από εκεί, θα κάνετε δηλαδή ένα ανάποδο γάμα που από κάθε σημείο που θα περνάτε θα έχει μόνο ένα μέρος που έρχονται οχήματα, που είναι μονόδρομοι. Γιατί δεν πάτε από εδώ να περάσει? Και με κοιτάει και προς τιμήν του, δεν το περίμενα, εγώ περίμενα θα μου πει απαράτα με, ξέρεις, το κλασικό που λέμε όλοι οι Ναράδες, προς τιμήν του μου λέει, έχεις δίκιο, ναι, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Και αυτό το πράγμα, Τάσο μου, αν θέλεις, ήταν η έναρξη αυτής της ιστορίας. Αυτό το απλό. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Έμαθα τόσα χρόνια στη ζωή μου να την έχω σε κίνδυνο και να περνάω τους δρόμους κάθετα και καμιά φορά βλέπεις μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, όχι κάθετα, διαγώνια να κάνουν περισσότερο. Διαγώνια που να ακούω χειρότερα, πολύ καλά το λες. Να περνάνε και να λες τώρα θα τον πετύχουν, τώρα δεν θα τον πετύχουν. Καλά, το κορυφαίο είναι όταν βλέπεις σε δρόμο που έχει διάβαση, δεν έχει φανάρι, έχει διάβαση. Να πατάει ο πεζός το πόδι του στη διάβαση και όσοι να συνεχίζουν να περνάνε τα αυτοκίνητα συνέχεια. Και με μεγαλύτερη ταχύτητα, έτσι, θα έλεγα εγώ. Για να προλάβουν το πεζό που περάσει. Εγώ θα έλεγα να τον σκοτώσουν αν περάσει. Να σου το πω εγώ πιο κοινικά. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι πραγματικότητα. Το μόνο σημείο στην Αθήνα που σταματάνε στις διαβάσεις, και όχι πάντα, αλλά το 95% είναι στο αεροδρόμιο, πουθενά άλλο. Είναι απίστευτο. Εμείς στην Αγία Ιωάννου εδώ έχουμε 7 διαβάσεις που τις έχουμε μετρήσει ή 8 στην κάθοδο του δρόμου, άνω κάθοδο άνω. Εγώ σταματάω όταν περάσουν οι παιδί. Ξέρεις τη βρυσίδη τρώω από πίσω. Το πώς θα εδώ παραξενεύονται και οι παιδί. Παραξενεύονται καμιά φορά και οι παιδί και σε κοιτάνε με τα μάτια και σου λέει τι κάνεις. Και του λες έχεις προτεραιότητα, προχώρα, ναι. Πού πας στην κυριαρχία μου. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε στο σύμφωνο. Ναι, παίζουν. Ένα τελευταίο να σας πω, το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο σε ηλικιακή ομάδα ώστε να οδηγεί στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων της γνώσης και της οδηγικής αντίληψης. Και εγώ εδώ βάζω μια διαφορετική λέξη. Δεν είναι οδική ασφάλεια. Το βάζω και το λέω, το έχω τεκμηριωμένο. Είναι οδηγική ασφάλεια. Όποιος ψάξει τις δύο λέξεις θα καταλάβει την τεράστια διαφορά που έχουν. Τεράστια διαφορά. Η οδική ασφάλεια θυμίζει οδική βοήθεια, θυμίζει διάφορα πράγματα. Οδηγική είναι που σου δείχνει, που σου προορίζει για να δώσεις, να πάρεις την κατάλληλη δεξιότητα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και πρέπει να το κυνηγήσουμε, πρέπει να το κάνουμε όσο μπορούμε πράξη, γιατί εμείς κάνουμε το τρίτο το γνωστό. Εκπαίδευση στην τάξη, μαθαίνω τα σήματα, ασφαλή οδήγηση στην πίστα. Αυτά τα τρία. Πίστα δεν έχει κανένα δυστυχώς ακόμα. Θα υπάρχουν και άλλες εταιρείες που θα το κάνουν. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλά η ιδέα είναι συγκεκριμένη, έχει μπει σε εφαρμογή και από Δευτέρα που λέει ο λόγος είναι δυνατή να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Και εμείς το ξαναλέω, παιδιά, θα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Όπου και όσο μας βοηθήσουν εταιρείες, δήμοι, περιφερειάρχες κτλ., θα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν το συζητώ. Πού σας βρίσκουμε? Μπαίνουμε μέσα στο φορτηγό και θα φεύγουμε. Πού σας βρίσκουμε? Safeonroad.gr. Μάλιστα. Safeonroad.gr. Safeonroad, μία λέξη, .gr, και εκεί, δεν μην δώσω το τηλέφωνο, τα έχει όλα μέσα. Βλέπουν και τις δράσεις
τις βασικές, μην ενοχλήσουμε τον κόσμο, ας το πούμε, ή στο info@safehomeworld.gr. Ό,τι θέλει ο κόσμος, άμεση απάντηση, εντός 24 ώρων, που λέγει το πλαίσιο και ο Κοτσόβολος. Δεν κάνω διαφημίσεις, απλά το λέω γιατί είχα πάρει κάτι πράγματα και είπαν εντός 24 ώρων και ήρθαν μετά από 2 εβδομάδες, αλλά δεν έχει σημασία. Έτυχε τώρα, εντάξει, πως κάνεις έτσι, έχουμε και δύσκολες εποχές. Τώρα, πρόσφατα, όχι στην αρχή της πανδημίας, τώρα, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε πολλά χρόνια μπροστά. Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτό το project πλέον που τρέχεται, που καλό είναι να μάθουν τα παιδιά μέσα και από το παιχνίδι, γιατί μέσα από εκεί θα μάθουν τι σημαίνει να είμαι πεζός και πώς οδηγώ. Κάτι μεταξύ παιχνιδιού και σοβαρότητας, γιατί έτσι πρέπει να είναι, τα παιδιά να καταλαβαίνουν. Έχουμε ανθρώπους, κάτι τελευταίο να σας προλάβω, στα γρήγορα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι παιδαγωγοί, υπάρχει και η Γεωργία η Κόλια, που είναι παιδαγός ειδικών παιδιών, ειδικών διδατοτήτων που λέμε για παιδιά που έχουν κάποια θέματα. Οπότε έχουμε πιάσει όλες τις βαθμίδες, αν θέλετε, των πιθανών παιδιών που μπορούμε να βρούμε στα σχολεία. Είτε είναι κανονικά σχολεία, είτε είναι ειδικά σχολεία. Ωραίο, ωραίο μου ακούγεται. safehomeworld.gr. Μπαίνετε. Όσοι θέλετε και αν ακούν διευθυντές σχολείων, μπείτε, δείτε, γιατί όχι, να γίνει και στο δικό σας σχολείο, να έρθουν εδώ και να κάνουν κάτι για το οποίο θα μάθουν. Θα ανέβουμε και σύντομα και Θεσσαλονίκη. Θα ανέβουμε σήμερα και γιατί μας έχει προσκαλέσει μια εταιρεία και θα σας δώσω λεπτομέρειες όταν με το καλέ, να έρθετε και εσείς να το δείτε. Εδώ να είμαστε. Δείτε πώς το κάνουμε. Να βγούμε και στον αέρα, ναι, να τα πούμε, γιατί όχι, δεν το συζητάμε. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να βγαίνουν και να τις μαθαίνει ο κόσμος. Κώστα, μου σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και τους δύο. Και σύντομα να τα ξαναπούμε. Να καλά, έχει ωραία μέρα σήμερα. Έχει ωραία μέρα, να είμαστε καλά. Έγινε, Κώστα μου, καλή σου μέρα. Γεια. Καλημέρα.